Γιάννης Πρετεντέρης. Βλέπουμε την Βέλγια Καραβάλσκο, τον Γιάννη Χριστάκο, τον Μαρίνο Αλιφέρη και τον Γιάννη Χαραμίδη στο Λονδίνο. Ξεκινάμε το δελτίο μας από το κύμα κακοκαιρίας που χτυπά τη χώρα. Η κακοκαιρία εξπρές σφυροκοπά την Αττική με έντονες βροχοπτώσεις, σφοδρές χαλαζοπτώσεις, εστίες φωτιάς που προκλήθηκαν από τους χιλιάδες κεραυνούς που χτύπησαν όλη τη χώρα. Και εγκλωβισμένους οδηγούς μέσα σε δρόμους ποτάμια. Η εικόνα από τα Σπάτα είναι χαρακτηριστική. 5 λεπτά ισχυρής βροχόπτωσης αρκούσαν για να προκαλέσουν τον εγκλωβισμό οδηγών στα οχήματά τους για περισσότερες από 2 ώρες. Εδώ είναι το αυτοκίνητό μου. Γλίτωσα δηλαδή, γιατί μπήκα εδώ στο βενζινάδικο. Εδώ πέρα δεν μπορούσες να περάσεις καθόλου. Και ούτε ακόμα μπορεί. Ούτε μπορώ. Όπως καταγγέλνουν κάτοικοι της περιοχής, για περίπου 2 ώρες έχουν παραμείνει στο συγκεκριμένο βενζινάδικο, καθώς τα αυτοκίνητά τους έχουν εγκλωβιστεί στο νερό. Πλημμυρίσαμε. Με το πρώτο χαλάζι, με την ελάχιστη βροχή που δεν μπορεί να ρίξει, βλέπετε αυτό το χάλι. Σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία στα Σπάτα, όπως μπορείτε να δείτε εδώ, ο δρόμος έχει κλείσει. Μάλιστα, υπάρχουν και κάποιοι εγκλωβισμένοι. Αυτή την ώρα, συνεργείο του Δήμου εργάζεται προκειμένου να ανοίξει τα φρεάτια για να φύγουν τα νερά. Βάλαμε κόσμο πολύ. Αυτοκίνητα δηλαδή, τα παρέσαιρναν τα νερά κτλ. Όλο αυτό δημιουργείται από την αμέλεια του Δήμου. Κάποιοι για να καταφέρουν να βγουν από τα αυτοκίνητά τους αναγκάστηκαν να πάρουν τα παιδιά τους αγκαλιά για να μην τους παρασύρει το νερό. Μέσα σε 5 λεπτά η θερμοκρασία στα Σπάτα έπεσε από τους 30 βαθμούς στους 18. Απίστευτες εικόνες καταγράφηκαν και στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με τον αεροδιάδρομο να πλημμυρίζει από την ισχυρή βροχόπτωση. Η κακοκαιρία ξεκίνησε από νωρίς το μεσημέρι να χτυπά την Αττική. Άμεσα ήχησε το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Παράλληλα με την ισχυρή χαλαζόπτωση που άσπρισε αυλές σπιτιών, γκαζόν, ακόμη και πισίνες, οι εκατοντάδες κεραυνοί προκάλεσαν πολλές εστίες φωτιάς. Σε Διόνυσο, Μαραθώνα, Σταμάτα, Χαλάνδρη. Στο χάρτη με λευκό και κίτρινο χρώμα αποτυπώνονται οι κεραυνοί που έπεσαν μέχρι το απόγευμα στην Αττική. Ντρόουν του πυροσβεστικού σώματος, μάλιστα, εντόπισε πυρκαγιά που προκλήθηκε από το λεγόμενο ξηρό κεραυνό, χωρίς βροχή δηλαδή και στα Βίλια Αττικής. Η σφοδρότητα των βροχοπτώσεων, ωστόσο, συνέβαλε στο άμεσο σβήσιμο των πυρκαγιών. Μόνο στον Άγιο Στέφανο έπεσαν 53 χιλιοστά βροχής σε μισή ώρα. Μέσα σε λίγες ώρες η Αττική έχει δεχτεί εκατοντάδες κεραυνούς. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Κερατσίνιο που χτυπάει η κακοκαιρία εξπρές. Πέφτει μεγάλος όγκος νερού, ενώ συνεχώς ρίχνει κεραυνούς. Στη Σταμάτα, το δυνατό μπουρίνι διήρκησε περίπου 20 λεπτά. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 προκειμένου να αποφύγουν τις μετακινήσεις. Είδαν το χαλάζι να πέφτει στις αυλές των σπιτιών τους και άκουσαν δεκάδες κεραυνούς, κάποιοι εκ των οποίων προκάλεσαν και πυρκαγιές. Για πολύ χαλάζι μιλάμε. Για πολύ χαλάζι. Τα δέντρα τα βλέπετε, γυρίστε να τα δείτε. Μέσα στον δρόμο, πεσμένα. Πόσο κράτησε αυτό? Αυτό δεν κράτησε παραπάνω από 10 λεπτά, μέσα έγινε πανικός. Μας ερχόταν μήνυμα από την πολιτική προστασία για φωτιά, για βροχές. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι έχει γίνει. Ρίχνε χαλάζι, σαν χιόνι ήταν, δεν ήταν βροχή. Ισχυρές καταιγίδες έπληξαν και τη Χαλκιδική. Στη Σιθωνία, στην παραλία Σάρτη, σχηματίστηκε υδροστρόβιλος, ενώ από τη σύντομη αλλά σφοδρή νεροποντή δημιουργήθηκαν καταστροφές σε καλλιέργειες. Η κακοκαιρία σφυροκόπησε τα νησιά και την Εύβοια, με τους κεραυνούς να προκαλούν εστίες πυρκαγιάς, ενώ από την ισχυρή καταιγίδα έκλεισε ο δρόμος προς τον Μίστρο. Η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, αλλά και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών, με την κακοκαιρία να υποχωρεί από το βράδυ. Αυτή την ώρα η εικόνα είναι καλύτερη στα βόρεια. Το φαινόμενο ωστόσο μετακινείται. Πριν από λίγο χτύπησε το Κερατσίνι. Εκεί βρίσκεται η Βέλγια Καραβάλσιο. Ο συναγερμός, Βέλγια μου, δεν έχει λήξει. Μέχρι τώρα η πυροσβεστική είχε δεκάδες κλήσεις για κοπές δέντρων, για αντλήσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το είχαμε με την κεραυνική δραστηριότητα. Ένα πολύ δύσκολο απόγευμα καλοκαιριού, Ράνια, για την Αττική. Και βέβαια, όπως είπες, ο συναγερμός δεν έχει λήξει ακόμα. Και λέω για την Αττική, γιατί από τις 86 κλήσεις που δέχτηκε συνολικά η πυροσβεστική, οι 80 αφορούσαν την Αττική. 18 από τις 86 ήταν για αντλήσεις υδάτων.
Και όμως μία τόσο βροχερή ημέρα είχαμε και 62 φωτιές. 55 από αυτές ήταν εξαιτίας των κεραυρών. Προκλήθηκαν από τους κεραυνούς. Γιατί αν είχε ένα χαρακτηριστικό αυτή η κακοκαιρία εξπρές, ήταν οι κεραυνοί που έπεσαν. Χιλιάδες κεραυνοί στην Ελλάδα, εκατοντάδες μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική. Πραγματικά ο χάρτης είναι αποκαλυπτικός. Και εμείς εδώ στο Κερατσίνι βλέπουμε διαρκώς τον ουρανό τους κεραυνούς. Νωρίτερα ήμασταν στον Άγιο Στέφανο, ήμασταν στην Άνοιξη. Και εκεί οι κατοικοί μας περιέγραψαν το φαινόμενο ότι είχε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Διήρκησε λίγο σε κάθε περιοχή, 25 λεπτά ράνια, 30 λεπτά, κάπου εκεί. Ήταν όμως πολύ έντονο. Έπεσε πολύ νερό, έπεσε πολύ χαλάζι, είχε πολύ αέρα και πολλούς κεραυνούς. Μας περιέγραφαν συγκεκριμένα πώς με πατέντες της τελευταίας στιγμής και με τα χέρια κρατούσαν τα τζάμια των επιχειρήσεων από μέσα, προκειμένου να μην εισβάλλει το νερό μέσα στα σπίτια τους, στα ισόγεια σπίτια και στις επιχειρήσεις τους. Αυτό είναι το σκηνικό, αυτά είναι τα κοινά χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Εγκλωβίστηκαν οδηγοί, χρειάστηκε η πυροσβεστική για να τους απεγκλωβίσει. Έπεσαν δέντρα πάνω σε αυτοκίνητο και βέβαια πήραν μήνυμα από το 112 για να μετακινούνται άσκοπα για να προφυλαχτούν από το φαινόμενο συνολικά. Τώρα, αυτό που μας λες, Βελίκα, για οδηγούς οι οποίοι εγκλωβίστηκαν σε δρόμους που πλημμύρισαν, αυτό έγινε στα Σπάτα. Εκεί βρέθηκε η Ελίνα Ιορδανίδου. Είναι και αυτή τη στιγμή για να μας μεταφέρει και εκείνη την εικόνα. Ακριβώς, Ράνια. Και λόγω της πολύ έντονης βροχόπτωσης έπεσε πολύ μεγάλος όγκος νερού μέσα σε λίγα λεπτά. Όλα αυτά συνέβησαν σε 5 με 10 λεπτά, όπως μας περιέγραψαν οι άνθρωποι που ήταν εκεί. Ο δρόμος έγινε κυριολεκτικά ποτάμι σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία, στο πιο κεντρικό δρόμο στα Σπάτα. Μάλιστα, έχουμε και βίντεο από κάμερες ασφαλείας που δείχνει όλη αυτή την εξέλιξη του φαινομένου. Πώς αρχικά το νερό σιγά-σιγά αρχίζει και ανεβαίνει. Κάποια αυτοκίνητα στην αρχή μπορούν να περάσουν. Εδώ, ένα Λίνα, βλέπουμε ήδη εικόνες από ένα πρατήριο καυσίμων. Όπου η στάθμη του νερού έχει φτάσει σχεδόν μέχρι τις αντλίες. Τρέχουν οι υπάλληλοι εκεί να μαζέψουν ό,τι μαζεύεται, τέλος πάντων, και πίσω τα αυτοκίνητα παλεύουν να φτάσουν μέσα στα νερά. Ακριβώς. Εγκλωβίστηκαν οδηγοί μέσα στα οχήματά τους. Κάποιοι έπρεπε να βγουν, καθώς υπήρχε πάντα και ο φόβος μην ανέβει και άλλο το νερό και δεν μπορέσουν να φύγουν καθόλου για αρκετές ώρες. Πήραν τα παιδιά τους, όπως μας περιέγραψαν, στην αγκαλιά τους και βγήκαν στο κοντινό αυτό βενζινάδικο. Όμως και πάλι δεν μπορούσαν να φύγουν, γιατί μπροστά και ο συγκεκριμένος δρόμος, αλλά και περιμετρικά ήταν όλοι οι δρόμοι πλημμυρισμένοι, όλοι οι δρόμοι κλειστοί. Κάποιοι μας είπαν πως πέρασαν πάνω από 2 ώρες μέχρι να μπορέσουν να φύγουν από το συγκεκριμένο σημείο. Να σου πω τώρα ότι εκείνοι καταγγέλουν πως ναι, μεν έπεσε μεγάλη ποσότητα νερού σε λίγα λεπτά, 5 με 10 λεπτά διήρκησε όλο αυτό, αλλά και ότι υπήρχαν και βουλωμένα φρεάτια από ξερά κλαδιά, από χόρτα, από σκουπίδια και κατευθείαν προκλήθηκε αυτό το πλημμυρικό φαινόμενο που, όπως μας είπαν, το έχουν ξαναδεί και προηγούμενη φορά. Να σας ευχαριστήσω πολύ και τις δύο για τις εικόνες που μας μεταφέρατε. Τώρα για λίγη ώρα ακόμα θα πρέπει να παραμείνουμε όλοι σε επιφυλακή. Ο Γιάννης Καλιάνος είναι μαζί μου στο στούντιο. Γιάννη, το πιο έντονο, ας το πούμε, στοιχείο αυτής της κακοκαιρίας ήταν η κεραυνική δραστηριότητα. Είχαμε έναν κεραυνό κάθε 2 δευτερόλεπτα για πολλές ώρες. Για πολλές ώρες. Πάρα πολύ σωστά το είπες, Ράνια. Είχαμε χιλιάδες κεραυνούς οι οποίοι εκδηλώθηκαν, οι οποίοι σημειώθηκαν στη χώρα κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας που είχαμε πει και από χθες και από προχθές. Εδώ και αρκετές μέρες το λέμε από το Μέγκα, ότι σήμερα θα ήταν η πιο δύσκολη μέρα. Mm-hmm. Το κύριο χρονικό διάστημα της κακοκαιρίας που μας πέρασε ήταν από σήμερα το πρωί, από τις περίπου 9 το πρωί μέχρι και τις 6 ώρα το απόγευμα. Πριν από λίγη ώρα ήταν ο κύριος όγκος των φαινομένων, όμως σωστά είπες ότι ακόμα έχουμε κάποια απολύματα της κακοκαιρίας. Η διάρκεια της κακοκαιρίας αυτής ήταν 9 ώρες, Ράνια. Μέσα σε αυτές τις 9 ώρες σημειώθηκαν 15.000 κεραυνοί στην επικράτεια. Ξεκίνησε από την Χαλκιδική νωρίς το πρωί και κατέβαινε το μέτωπο, το κύριο όγκο των φαινομένων κατέβαινε νοτιότερα και έχει φτάσει τώρα στις περιοχές της Πελοποννήσου. 15.000 κεραυνοί, ασύλληπτο νούμερο, 15.000 κεραυνοί μέσα σε λιγότερο από 9 ώρες. Αν κάνουμε τη διαίρεση. Πολύ, ναι. Και το είδαμε και με την εκδήλωση των πυρκαγιών. Δεν είναι βέβαια μόνο οι φωτιές. Ασφαλώς. Και αν κάνουμε τη διαίρεση, ήταν ένας κεραυνός κάθε 2 δευτερόλεπτα, είναι αυτό που είπες. Μια τελευταία πληροφορία. Ασύλληπτη ήταν και η εικόνα που είδαμε σε πολλά ρεπορτάζ και το μεσημεριανό δελτίο του Μέγκα, αλλά και τώρα πριν από λίγο και θα τα δούμε και αργότερα.
Όταν βλέπεις ένα βίντεο να βρέχει, χαλάζει στο μπροστινό σημείο της εικόνας, να έχει χαλάζει, χαλαζόπτωση φοβερή, και στο βάθος στα 3 χιλιόμετρα να καίγεται ένα βουνό. Και εγώ ήταν το βουνό από τους κεραυνούς. Είναι κάποια στοιχεία της κλιματικής αλλαγής που θα τα βλέπουμε τα επόμενα χρονικά διαστήματα, Ρένια. Τώρα μας έλεγαν και οι συνάδελφοι από το ρεπορτάζ ότι έπεσε πολύ νερό σε λίγη ώρα. Ναι. Δηλαδή δεν είναι μόνο μεγάλος όγκος, είναι ο όγκος νερού σε συνάρτηση με το χρόνο. Εγώ λέω ευτυχώς πολλές φορές που αυτό όλο το σύστημα δεν πέρασε αυτούσιο μέσα από το λεκανοπέδιο της Αττικής. Θα είχαμε πάρα πολλά προβλήματα. Ευτυχώς επηρέασε πολλές περιοχές της Αττικής, όχι όμως τόσο πολύ το κέντρο της Αθήνας. Έπεσε το πολύ νερό. Λοιπόν, το μεγαλύτερο νερό στην χώρα έπεσε στην περιοχή Στεφάνη της Βιωτίας. 57 χιλιοστά, 57 τόνοι νερού αναστρέμα, μέσα όμως σε λιγότερο από μισή ώρα με 40 λεπτά. Κανονικά σε πόσο χρόνο το περιμένουμε αυτό το νερό? Αναλόγως το σύστημα που έρχεται. Ναι. Μπορεί να πέσουν 57 χιλιοστά βροχής μέσα σε 8 με 10 ώρες, αν είναι ποτιστική η βροχή, δεν θα δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Όταν όμως πέφτουν 57 χιλιοστά, 57 τόνοι αναστρέμα μέσα σε μισή ώρα, 45 λεπτά, πραγματικά θα έχουμε και αυτά τα αποτελέσματα, τα πλημμυρικά που είδαμε και στα ρεπορτάζ προηγουμένως. Στην Κασάνδρεια της Χαλκιδικής, από εκεί που ξεκίνησε η κακοκαιρία, 55 χιλιοστά, ο Άγιος Στέφανος της Αττικής ήταν η περιοχή που έγραψε στην Αττική τα περισσότερα χιλιοστά. Καταστροφικές βροχές αυτή την περιοχή, πραγματικά, όπως και στα Σπάτα και στην Αράχοβα, 38 χιλιοστά. Πάντως, τελειώνοντας, θα σου πω ότι από εδώ και στη συνέχεια λίγη σταδιακά ο συναγερμός. Πάνε προς τα Δωδεκάνησα οι βροχοπτώσεις. Άρα αύριο το πρωί πώς θα ξυπνήσουμε? Καλή μέρα η αυριανή. Δεν αποκλείεται το μεσημεράκι και το απόγευμα αύριο και στην Αττική να έχουμε κάποιες τοπικές βροχές, που όμως σε καμία περίπτωση δεν θα προβληματίσουν και δεν θα μοιάζουν αυτές οι βροχές. Δηλαδή για μπάνιο δεν είναι αύριο. Αν στην Αττική το μεσημεράκι και το απόγευμα δούμε να μαζεύονται σύννεφα, γιατί μπορεί να βρέξει λίγο τοπικά, καλύτερα να τα αφήσουμε. Ναι, πάντως ανεβαίνει η θερμοκρασία από αύριο. Το κακό της υπόθεσης, και τελειώνω αυτό, συγγνώμη, είναι ότι έρχονται μελτέμια τις επόμενες μέρες. Δηλαδή από μεθαύριο και στη συνέχεια ξεκινά ένα δυνατό μελτέμι με ανεβασμένες θερμοκρασίες, με ζέστη, άρα με τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Το ένα πρόβλημα διαδέχεται το άλλο. Βεβαίως να είναι έχει πάλι. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.